Δύο νεκροί, δεκάδες τραυματίες και σοβαρές υλικές ζημιές σε κτίρια είναι ο απολογισμός της ισχυρής σεισμικής δόνησης μεγέθους 6,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην ΚΟ. Από τις 1.30 είμαστε όρθιοι, δεν κοιμηθήκαμε, δεν πληθήκαμε τίποτα στους δρόμους. Πάω να πάρω το καράβι να πάω στη φαμίλια. Είχα έρθει εδώ να βρω κανένα διαμέρισμα, να φέρω τα παιδιά όπως κάθε χρόνο, αλλά τώρα δεν νομίζω να. Σοβαρές ζημιές υπέστη το λιμάνι της ΚΟ καθώς και το ιερό του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Νικολάου αλλά και τμήμα του Μουσουλμανικού Τεμένους. Πολλοί ήταν οι κάτοικοι του νησιού που ήταν μέσα σε λίγα λεπτά τις περιουσίες τους να καταστρέφονται. Με τη δόνηση του κτηρίου πίσω και μπροστά, με δύο κινήσεις, σε κλάδο με το δευτερολέπτου βρεθήκαμε από τα 3,5 μέτρα, βρεθήκαμε κάτω στο έδαφος του φυσικό. Νεκροί είναι ένας Τούρκος και ένας Σουηδός τουρίστας. Οι σοβαρότεροι εκ των τραυματιών διακομίστησαν σε νοσοκομεία της Αθήνας και του Ηρακλείου. Η ΚΟΣ μετρά τις πληγές της μετά το χτύπημα του Εγκέλαδου. Σε αυτό εδώ το σημείο σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι και τραυματίστηκαν αρκετοί ακόμα όταν κατέρευσε ο εξωτερικός τείχος του μπαρ. Στην άλλοτε Πολύβου, η τουριστική συνοικία του νησιού, σήμερα επικρατεί σιωπή. Από την ΚΟ για το Euronews, Μιχάλης Αραμπατζόγλου.